Κύριε αδελφοί, ευχαριστούμε τον κύριο Χοχαρά που είμαι ανάμεσά σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά η μεγάλη μας χαρά είναι ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Είναι εδώ, αδελφιά. Δόξα στον Κύριό μας. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι είναι εδώ. Και θα μας ευλογήσει και να μας ευλογήσει όπως κάθε μέρα που συναθριζόμαστε και συναθρίζεστε στο όνομα του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος και μας ευλογεί, αδελφιά. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί μας έβαλε μέσα στην Αγία του Εκκλησία και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έβαλε το Πνεύμα Του μέσα στις καρδιές μας. Τον ευχαριστούμε γιατί προχωράμε για τον ουρανό και περιμένουμε την αρπαγή. Δόξα στον Κύριό μας, αδέρφια. Και σήμερα να περπατήσουμε με το Λόγο του Κυρίου μας, σελίδα 932, αδέρφια, από το 24 κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 13 μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου. 932 σελίδα. Και ιδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εις Κόμιν ονομαζομένην Εμαούς, απέχουσαν εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο πλησιά σας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλοι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο δια να μην γνωρίσω σε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τίνες είναι οι λόγοι ούτι τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκύθροποι. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες». Και είπε προς αυτούς, «Πία, ιδέ είπον προς αυτόν τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνης κατά δίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτης πάση, τρίτη ημέρα είναι σήμερον αυτή, αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες τινές εξ ημών εξέπληξαν ημάς, έτινες υπήγον την αυγήν εις το μνημείον. Και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, ήτινες λέγουσε ότι αυτό ζει. Και τινές των ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, «Ω ανόητη και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξαν αυτού. Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευε εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και επλησίασαν εις την Κόμινο που επορεύοντο και αυτός προσεποιείτο ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες μήνων με θυμόν διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινε η μέρα και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζαν λαβών των άρτων ευλόγησε και κόψας έδιδε εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και εγνώρισαν αυτόν και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπων προς αλλήλους δεν εκέετο εν ημίν η καρδία ημών ότε ελάλει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους 11 και τους μεταυτών ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και εφάνει στον Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστη εις αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη ημίν. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι, ενόμιζαν ότι έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε τεταραγμένοι και διατί αναβαίνουν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί, ιδέτε τας χείρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστέα δεν έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τας χείρας και τους πόδας». Ενώ δε αυτοί οι πίστουν έτη από της χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, «Έχετε τη φαγώσιμον εντάφθα». Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκερίθραν μέλητος, και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγεν. Είπε δε προς αυτούς, «Ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότε ήμουν έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν, δια να καταλάβωση τας γραφάς». Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα
και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξύψους και έφερεν αυτούς έξω έως εις Βιθανία και υψώσαστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Και ενώ ευλόγει αυτούς, απεχωρίστη από αυτόν και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και αυτοί οι προσεκκινήσαντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Αμήν. Αλληλούια. Κύριε, ευλόγησέ μας. Αλληλούια. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα, αδέρφια, που ο Κύριος τους έβγαλε έξω στη Βιθανία και τους ευλόγησε, τους μαθητάς. Και ενώ ευλόγει αυτούς, λέει, και ενώ ευλόγει αυτούς, απεχωρίστη από αυτόν. Τι μεγάλη ευλογία, αδελφοί, και αυτή την ευλογία την απολαμβάνουμε κι εμείς. Μας ευλογεί ο Κύριος, γιατί είμαστε μαθητές του Κυρίου. Και τι ωραία, τι να έλεγε ο Κύριος, τα λόγια, αλλά ξέρουμε ότι ό,τι είπε ο Κύριος για τους μαθητάς, έγινε, αδελφοί. Ό,τι ευλόγησε ο Κύριος ο μαθητάς, έγινε, δόξα τω Θεώ. Και ευλογεί ο Κύριος και εμάς, αδελφοί. Στον Αβραάμ είπε αυτή την υπόσχεση, ευλογών θέλω σε ευλογήσει. Ο Θεός μας είναι αυτός ο οποίος μας ευλογεί και ευλογεί ποιον, αυτόν ο οποίος πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Και εμείς πιστεύουμε στο Λόγο του Κυρίου μας, αδέρφια. Δόξα τω Θεώ. Και είναι εδώ ανάμεσά μας ο Κύριος και ευχόμεθα να μας ευλογήσει, αδέρφια. Δόξα τω Θεώ σήμερα το βράδυ, όπως κάθε φορά μας ευλογεί που μαζευόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας. Δόξα τω Θεώ. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά φεύγουμε ευλογημένοι, αδέρφια, έτσι δεν είναι? Μπαίνουμε στεναχωρημένοι, φεύγουμε ευλογημένοι. Μπαίνουμε με προβλήματα, φεύγουμε χωρίς προβλήματα. Μπαίνουμε με απορίες, με στεναχώριες, φεύγουμε πετώντας, δόξα τω Θεώ. Και το βλέπουν οι άνθρωποι έξω, αδελφοί, και λένε τι έχετε εκεί μέσα και βγαίνετε χαρούμενοι όλοι έξω. Δόξα στον Κύριο. Είναι ο Χριστός, αδελφοί, ο οποίος ευλόγησε τους μαθητάς και ενώ ευλόγει αυτούς, δεν είπε μόνο μια έτσι ευχή, τους ευλόγει συνέχεια. Όπως τα παιδάκια αυτά τα πήρε ο Κύριος, τα αγκάλιαζε και τα ευλογούσε. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου, αδελφοί, η ευλογία μας. Και ο Χριστός μας είναι η ευλογία μας εδώ. Ο Κύριος είναι αναστημένος. Οι μαθητές ακόμα δεν το ξέρανε. Άρχισαν οι πρώτες, θα λέγαμε, εμφανίσεις με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, μετά στους άλλους μαθητάς. Αλλά εδώ στο περιστατικό αυτό, αδέρφια, μόνο τις γυναίκες που είχαν αυτή τη μαρτυρία ότι είδανε, ο άγγελος τους είπε ότι δεν είναι εδώ αλλά αναστήθηκε, να πάτε να πείτε στους μαθητάς. Όλα αυτά τα οποία υπεριγράφουν τα Ευαγγέλια έχουν γίνει και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι ανάμεσά μας και ζει μέσα μας αναστημένος. Αλληλούια. Εμείς το ξέρουμε τώρα, αδελφοί. Έχουμε τη βεβαιότητα αυτή. Και με αυτή τη βεβαιότητα και με αυτό το κήρυγμα της Αναστάσεως του Χριστού σωθήκαμε, αδελφιά. Η σωτηρία μας, αδελφοί, έτσι είναι. Πώς θα, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί, λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ότι τι κάνει ο άνθρωπος, εάν ομολογήσει με το στόμα σου Κύριον Ιησούν και πιστέψει στην καρδιά σου ότι ο Θεός, ο Πατέρας, τον ανέστησε εκ νεκρών, θα σωθείς. Πολύ βασικό, αδελφοί. Η Ανάσταση του Χριστού, αδελφοί, επειδή ο Χριστός είναι αναστημένος, γι' αυτό και εμείς έχουμε αναστηθεί σε νέα ζωή και γι' αυτό περιμένουμε την αρπαγή. Περιμένουμε, αδελφοί, να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό για πάντα. Δόξα στον Θεό. Είναι αναστημένος ο Κύριος και είναι μεγάλη η δύναμη της Αναστάσεως. Οι μαθητές, λέει, με μεγάλη δύναμη απέδιδον την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου. Δόξα τω Θεώ. Αυτό λέγανε οι μαθητές συνέχεια, αδελφοί. Το κήρυγμα στις πράξεις των Αποστόλων, αυτόν τον οποίο εσύ σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Ο Χριστός μας είναι αναστημένος, αδέρφια, δόξα τω Θεώ. Και είναι μαζί μας, δόξα στον Κύριό μας. Εδώ οι δύο μαθητές πηγαίνουν προς Εμαούς. Ο ένας τον Εκλεόπας, ο άλλος δεν μας λέει ο λόγος του Θεού ποιος ήταν. Δεν έχει σημασία, αδελφοί. Σημασία έχει ότι ο Χριστός εμφανίστηκε σε αυτούς τους δύο μαθητάς και μας δίνει ωραία μαθήματα, αδελφοί, το περιστατικό αυτό, δόξα τω Θεώ. Πηγαίνανε προς Εμαούς την ημέρα την Κυριακή. Τρίτη ημέρα ήτανε και όταν φεύγανε, πηγαίνανε πίσω, ήταν απελπισμένοι και σκυθροποί. Γιατί?
δεν είδανε τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Απελπισμένοι. Και ήταν σκυθροποί και ο Κύριος μας όταν τους πλησίασε, τους είπε και τους ερώτησε «Τι συνομιλείτε, λέει, προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί?» Σκυθροπάζανε γιατί δεν είδαν τον Χριστό. Και εμείς αδελφοί, σαν παιδιά του Θεού, δεν πρέπει να είμαστε καθόλου σκυθροποί, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι συνέχεια. Γιατί έχουμε δει τον Χριστό αναστημένο, αδελφοί, στην καρδιά μας, για τις πίστεως. Έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, δόξα τω Θεώ. Αλλά όμως, μερικές φορές είμαστε σκυθροποί, αδελφοί. Δυστυχώς, και αυτό είναι έλλειψη πίστης στο Λόγο του Κυρίου μας. Στο περιστατικό που γίνεται εδώ, αδελφοί, όπως είπαμε, είδανε, ακούσανε μάλλον ότι μερικές γυναίκες πήραν αυτή την μαρτυρία, αυτό το μήνυμα. Ο Πέτρος πήγε και στο μνημείο, δεν είδε τον Κύριο, αλλά είδε τα σάβανα κείμενα και ανεχώρησε «Θαυμάζω καθ' αυτόν το γεγονός». Και εδώ, αδελφοί, γυρνάνε πίσω στο χωριό τους, στο μέρος τους, απελπισμένοι. Πιστεύαμε, ελπίζαμε, αλλά τώρα χάνεται η ελπίδα μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό που ο Κύριος, αδελφοί, κάνει μία ξεχωριστή εμφάνιση για αυτούς τους δύο. Αυτή η εμφάνιση εδώ, αδελφοί, είναι ορισμένη από τον Κύριο για αυτούς τους δύο μαθητάς. Και το γράφει και ο Μάρκος. Εμφανίστηκε, λέει, εις δύο εξ αυτών, εν άλλη μορφή, δόξα τω Θεώ. Και ο Κύριος μας, αδελφοί, πάντα, πάντα αγαπάει τον άνθρωπο και πάει όχι για δύο και για έναν. Πήγε για αυτή τη Σαμαρίτισσα ο Κύριος, για αυτή πήγε. Πέρασε από εκεί, από την περιοχή αυτή, για να σωθεί η Σαμαρίτισσα και μετά να γίνει και αυτό το μεγάλο έργο. Σκυθροποί περπατούσανε, στεναχωρημένοι, απελπισμένοι, πιστεύαμε, ελπίζαμε, τώρα αρχίζει η ελπίδα μας και χάνεται. Αρχίζει η ελπίδα μας και σβήνει. Και ο Κύριος μας εμφανίζεται, αδελφοί, και δεν εμφανίζεται να τους πει «εγώ είμαι». Μπορούσε να εμφανιστεί, να τους ανοίξει τα μάτια, λέει «κρατούντο οι οφθαλμοί αυτών». Αλλά βλέπουμε να γίνεται, αδελφοί, μια στοιχομηθεία, η οποία είναι απαραίτητη να γίνει για να καταλάβουν οι μαθητές, αδελφοί, το έργο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μερικές φορές βιαζόμαστε. Θέλουμε να τα καταλάβουμε όλα γρήγορα. Αλλά τα πνευματικά, αδελφοί, δεν είναι τόσο απλά. Έρχεται ο Κύριος και μας τα λέει και μας τα λέει και μας μιλάει και μας μιλάει και θα τα μάθουμε και περισσότερο και στον ουρανό, αδελφοί. Δεν τα ξέρουμε όλα. Δόξα τω Θεώ. Θέλουμε να γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε αυτόν, λέει ο Λόγος του Κυρίου. Που επάνω στην αιωνιότητα, αδελφοί. Αυτή η επίγνωση του Κυρίου. Θα γνωρίσουμε τον Κύριο και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε αυτό. Η γνωριμία με τον Χριστό, αδελφοί, είναι ατέλειωτη. Ξεκινάει με τη γνωριμία μας εδώ όταν μας αναγέννησε ο Κύριος και δεν σταματάει ποτέ εις τους αιώνας των αιώνων. Ατέλειωτος είναι ο Χριστός, αδέρφια. Ατέλειωτος. Τι κάνετε εσείς και πάτε κάθε μέρα στην εκκλησία? Ακούμε το λόγο του Κύριου, εφρενόμαστε. Εσύ τι διαβάζεις κάθε μέρα τη γραφή? Τι κάνουμε? Ακούμε το λόγο του Κυρίου και εφρενόμαστε. Διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Όταν έχουμε ευκαιρία, μα δεν τον ξέρεις ακόμα, στο δημοτικό τι έκανες, στο γυμνάσιο τα θρησκευτικά δεν τα άμαθες, τόσο χαζός είσαι. Έτσι μου λέγε μια συναδελφός μου, με έβλεπε να έχω μια μικρή γραφούλα και όταν έβρισκα ευκαιρία τη διάβαζα, λέει, τόσο χαζός είσαι, δεν σε περίμενα. Δεν κατάλαβες ακόμα, δεν το μάθες ακόμα αυτό το βιβλίο, δεν το μάθα, λέω. Ούτε μαθαίνετε, αλληλούια. Αρχίσαμε, γνωρίσαμε τον Χριστό, δόξα στον Κύριο και αυτή η ωραία γνωριμία, αδέρφια, είναι αυτή η οποία θα συνεχίσει και στον ουρανό. Δόξα τον Κύριό μας. Και αυτό θέλει ο Κύριος, αδελφοί, να μας το δώσει, να το καταλάβουμε. Και αυτό το σημείο εδώ πιστεύω να μας βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, να καταλάβουμε. Ο Κλεόπας του μίλησε και λίγο απότομα. «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ, δεν τα ξέρεις εσύ?» Και ποιον μιλάει ο Κλεόπας? Τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, περιμένει. Δεν ανοίγει ακόμα τα μάτια τους. Πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα για να ανοίξουν τα μάτια τους. Και εμείς μερικές φορές, αδελφοί, περιμένουμε και πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα στη ζωή μας για να γνωρίσουμε περισσότερο τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Θέλω να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού». Πότε, Παύλο?
Περάσανε πολλά χρόνια που σώθηκε. Μέσα στη φυλακή ήτανε. Για τον Κύριο, να γνωρίσω αυτόν. Δεν τον γνώρισες? Τον εγνώρισε ο Παύλος και πολύ καλά. Μια ωραία γνωριμία που δεν την είχε άλλος, δεν την είχε με αυτή την ιδιαιτερότητα. Πώς τον γνώρισε? Του αποκάλυψε ο Χριστός το Ευαγγέλιο κατευθείαν. Εξ αποκαλύψεως το πήρε, το ίδιο Ευαγγέλιο που κηρύτανε και οι Απόστολοι. Αλλά να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και να γίνω κοινωνός των παθημάτων αυτού. Δόξα τω Θεώ. Τι ωραία, αδελφοί, είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η γνωριμία. Η γνωριμία με τον Χριστό, η οποία δεν θα σταματήσει ποτέ. Και εδώ ο Κλεόπας βέβαια του λέει, εσύ μόνος παρικίσινερος. Δεν έμαθες, δεν άκουσες. Ο Κύριος τα ήξερε όλα, ο Κύριος τα γνωρίζει όλα και ακολουθεί αυτή τη μέθοδο. Μερικές φορές, αδελφοί, φαίνεται ότι είναι μακριά μας ο Κύριος. Μερικές φορές φαίνεται ότι δεν σε βλέπει ο Θεός, δεν με βλέπει ο Θεός. Δεν με καταλαβαίνει. Όχι δεν με καταλαβαίνει, αδελφοί, αλλά μας καταλαβαίνει πάρα πολύ. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τον Κύριο, δόξα τω Θεώ. Αλλά ο Κύριος όμως έρχεται και κάνει ενέργειες εδώ, τις οποίες τις κάνει και σε εμάς, τις έχει κάνει στη ζωή μας και τις κάνει συνέχεια και θα τις κάνει συνέχεια μέχρι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δόξα τω Θεώ. Τους μιλάει και τους λέει εδώ, τι δηλαδή, ποια γεγονότα, για πείτε μου, και τους αφήνει να πούνε, αδελφιά. Και εμάς ο Κύριος μας αφήνει πολλές φορές να πούμε. Έλα παιδί μου, πες μου στην προσευχή. Τι θες να μου πεις? Και μερικές φορές ο Κύριος, αδελφοί, γελάει. Λέει, τι μου λέει το παιδί μου? Τι μου λέει? Αλλά μας ακούει όμως, αδελφοί. Συγκαταβαίνει, δεν λέει, δεν μας απορρίπτει να πει τι είναι αυτά που λες. Α, σε πείτε, τι θέλετε να πείτε? Ναι, λέει, για τον Ιησού δεν τα μάθες? Για αυτόν ο οποίος τον ονομάζουν, βέβαια εδώ το λέει, ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο. Δεν είχαν καταλάβει ακόμα, αδελφοί, το μήνυμα του προσώπου του Ιησού Χριστού και του έργου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο, τον παρέδωσαν αυτόν οι αρχιερείς, εις καταδίκη θανάτου και σταύρωσαν αυτόν, αλλά εμείς δε ελπίζομαι ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Ελπίζομαι, ελπίζαμε. Τώρα, με το χρόνο που χρησιμοποιούν, δεν λένε ελπίζουμε, λένε ελπίζαμε. Αρχίζει η ελπίδα και χάνεται. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού, ελπίς λέει αναβαλωμένη, ατονεί την καρδία. Δόξα τω Θεώ, έτσι ατονίζει η καρδιά, αδελφοί. Και πολλές φορές ατονεί η καρδιά μας. Ατονεί η καρδιά μας. Ο Αβραάμ του είχε δώσει τέτοιες επαγγελίες ο Κύριος. Ναι, Κύριε, μου έδωσε επαγγελίες, αλλά τι θα γίνει με μένα, αυτός ο δούλος μου, Ελιέζερ, θα με κληρονομήσει. Πώς θα γίνει, θα με ευλογήσεις? Δεν θα σε κληρονομήσει αυτός. Θα σε κληρονομήσει αυτός ο οποίος θα βγει από τα σπλάχνα σου. Και επίστεψε ο Αβραάμ και λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Μη φοβού, Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Εγώ σε υπερασπίζω, Αβραάμ. Ο μισθός σου θέλει είστε πολύ σφόδρα, δόξα τω Θεώ. Και εμείς, αδελφοί, έχουμε ένα μισθό από τον Κύριο, μένοντας πιστοί στο λόγο του Κυρίου. Και ο μισθός μας θα είναι πολύ σφόδρα, δόξα τω Θεώ. Δεν περιμένουμε εδώ τα υλικά αγαθά, αυτά θα μας τα χαρίσει ο Κύριος τα απαραίτητα. Αλλά περιμένουμε τα πνευματικά, να μας ευλογεί ο Κύριος πνευματικά και περιμένουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς ελπίζομαι, ο Ηλίας, θυμάστε, ενώ έκανε τόσα μεγάλα θαύματα και φωτιά από τον ουρανό κατέβηκε, προσευχήθηκε και έβρεξε, αλλά όταν η Ιζάβελ τον κυνηγούσε, τάχασε, απελπίστηκε. Και θέλησε να πεθάνει. Κύριε, λέει, να πεθάνω, δεν θέλω να ζω άλλο. Απελπίστηκε. Αλλά ο Κύριος του λέει, Ηλία, έχεις ακόμα δρόμο. Δόξα στον Κύριο. Τι ωραία εμφανίζεται. Στέλνει τον άγγελο, του δίνει ψωμί και νερό. Δόξα τω Θεώ. Τα απαραίτητα για να ζήσει, το ψωμί, ο λόγος του Κυρίου μας, το νερό, το πνεύμα, το Άγιο, εκεί που απελπιζόμαστε, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και μας επισκέπτεται με δύναμη Πνεύματος Αγίου και μας σηκώνει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό μένουμε πιστοί, γι' αυτό θα μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος, γιατί έρχεται και μας ενισχύει ο Κύριος. Δεν είναι δικιά μας δύναμη, είναι η δύναμη του Κυρίου, αδέρφια. Το δικό μας κομμάτι είναι να μείνουμε στον Κύριο. Να μείνουμε ταπεινά στον Κύριο και θα έρθει ο Κύριος και θα τα κάνει όλα. Έλα, Ηλία, σήκω πάνω. Περπάτησε 40 μέρες να πας στο όρος Χορίβ, να του εμφανιστεί ο Κύριος και να του πει, Ηλία, έχουμε ακόμα δουλειά. Δόξα τω Θεώ. Και για να μας έχει εδώ, αδελφοί, έχουμε ακόμα δουλειά.
όταν τελειώσουμε θα μας πάρει, δόξα τω Θεώ. Δουλειά πρώτα με τον εαυτό μας, με την καρδιά μας, με τη ζωή μας, να τακτοποιηθούμε, τακτοποιήσουμε τις καταστάσεις στη ζωή μας, δόξα τω Θεώ, να αγιαστούμε, να εργαστούμε για τον Κύριο, για να έχουμε μισθό επάνω στον ουρανό περισσότερο, δόξα τω Θεώ. Έχουμε δουλειά, αδελφοί, δόξα στον Κύριο. Και επειδή έχουμε δουλειά, έρχεται ο Κύριος και μας ευλογεί και μας ενδυναμώνει. Απελπίστηκαν. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Και είχαν και μια ελπίδα, αδελφοί, η οποία δεν ήταν, ήταν ελπίδα, την αρχίσαν να τη χάνουν, ήταν και μια ελπίδα που νομίζαν ότι εδώ θα έρθει να λυτρώσει τον Ισραήλ, είναι μόνο για τον λαό Ισραήλ, να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Αλλά ο Χριστός, αδελφοί, ήρθε για κάτι άλλο. Ήρθε να λυτρώσει και να ελευθερώσει τον κόσμο όλο, αδελφοί, και το λαό Ισραήλ και τα έθνη από την αμαρτία. Δόξα στον Κύριό μας. Και αυτό ήθελε να το αποκαλύψει ο Κύριος, να το καταλάβουνε. Και θέλει να το καταλάβουμε και εμείς, αδελφοί. Μερικές φορές νομίζουμε ότι ο Κύριός μας, αδελφοί, ενεργεί κάπως, ενεργεί αλλιώς, αλλά είναι πάρα πολύ ώρα να καταλάβουμε το πλήρες έργο του Κυρίου μας μέσα στη ζωή μας και μέσα στην εκκλησία που είμαστε και μέσα στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, αδελφοί. Εργάζεται ο Κύριος. Τι εργάζεται για τη μία εκκλησία. Και έρχεται ο Κύριός μας, αδελφοί, εδώ να τους αφήσει να τα πούνε όλα. Είπανε ότι είδανε μερικές γυναίκες, λέει, είδανε οπτασία και είδανε άγγελους να λένε ότι αυτό ζει. Μερικοί από εμάς, από τους μαθητές, πήγανε στο μνημείο και έβρον ούτω κενός ο τάφος, και ο τάφος του Κυρίου, αδελφοί, ήτανε και είναι κενός. Αλληλούια, δόξα τω Θεώ. Ο μόνος τάφος, άδειος, δόξα στον Κύριό μας, αδέρφια. Οι άλλοι υπήρχαν αναστάσεις νεκρών, γίνανε, αλλά ξαναπεθάνανε. Ο Χριστός μας αναστήθηκε και ζει αιώνια δίπλα στον Πατέρα. Δόξα στον Κύριό μας, αδελφοί μου. Άδειος ο τάφος. Και τον είδανε άδειο, αλλά τον είδανε, αλλά αυτόν όμως, λέει, δεν είδανε. Και είναι μεγάλο σημάδι, αδελφοί, η μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού μας έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και εδώ, αδελφοί, προχωράει παρακάτω ο Κύριος και λαμβάνει το λόγο τώρα. Αφού τα είπανε όλα, έρχεται να μιλήσει ο Κύριος. Αφού τα λέμε όλα στον Κύριο, μας μιλάει ο Κύριος μετά, αδελφοί, δόξα το. Είναι καλά να πάμε να τα λέμε. Το ταμείο μας είναι κάτι όμορφο, αδελφοί, να κλειστούμε και να τα λέμε όλα στον Κύριο. Και μετά θα έρθει ο Κύριος και θα απαντήσει. Εμείς μπορούμε να το πούμε και πράγματα που είναι καμιά φορά και αστεία, είναι πράγματα που δεν στέκονται, αλλά ο Κύριος τα ακούει όλα και μας αγαπάει, και αυτό το οποίο θα έρθει να μας πει είναι το σωστό, αδέρφια, δόξα τω Θεώ. Εδώ τους απαντάει τώρα ο Κύριος. Ελάτε να σας πω εγώ. Δεν τους είπε, κοιτάξτε, εγώ είμαι ο Χριστός. Εδώ μπροστά σας είμαι. Περιμένει. Περιμένει την ώρα, και η ώρα δεν είναι έτσι τυχαία από τον Κύριο, αδελφοί, να καταλάβουν ότι αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός και είναι αναστημένος. Έχει σχέδιο ο Θεός. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή μας, αδέρφια. Δεν είναι τίποτα τυχαίο βαλμένο στο λόγο του Κυρίου μας. Ο ανόητη και βραδύς στην καρδία, πως αρχίζει, αδελφοί, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες. Ανόητη και βραδύς στην καρδία. Δεν καταλαβαίνετε και αργά καταλαβαίνετε. Να πιστεύετε σε όσα ελάλησαν οι προφήτες. Και άρχισε ο Κύριος μας, αδελφοί, ο ίδιος ο Κύριος, να τους ερμηνεύει τα περί αυτού γεγραμμένα στον νόμο και στους προφήτες, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη. Τι ωραία ευλογία, τι ωραία πορεία προς Εμαούς. Εξήκοντα στάδια, 12 χιλιόμετρα, περίπου 4 ώρες το λιγότερο πορεία, μαζί με τον Κύριο, και να τους μιλάει ο Κύριος. Και να τους εξηγεί, αδέρφια. Και ευχαριστούμε τον Θεό που η ζωή μας αυτή είναι μια πορεία, αδέρφια. Και συνέχεια έρχεται και μας μιλάει ο Κύριος. Και μας εξηγεί ο Κύριος. Μερικές φορές μας μαλώνει. Και τους μαθητάς, τους μάλωσε μερικές φορές. Έτσι, ακόμα λένε, πορωμένη η καρδιά σας. Δεν καταλαβαίνετε. Τους μαθητάς. Αλλά με πολύ καλό πνεύμα, αδέρφια. Όχι θυμωμένος ο Κύριος. Με αγάπη. Και όταν ο Κύριος αντιφέρχεται και μας ελέγχει με αγάπη.
για να μπορούμε να συνέρθουμε, δόξα τω Θεώ. Μας ελέγχει για να διορθωθούμε, αδέρφια, δόξα στον Κύριό μας. Και εδώ τους μιλάει το λόγο του Κυρίου και διερμήνευσε εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Όλη η γραφή, αδέρφια, η Παλαιά Διαθήκη, γιατί όταν λέει γραφές εδώ δεν έχει γραφτεί ακόμα η Καινή Διαθήκη στο περιστατικό αυτό. Τώρα ξεκινάει το έργο του Κυρίου μας και η Εκκλησία του Χριστού την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά Παλαιά Διαθήκη. Όλη η Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, δείχνει ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Ξέρουμε τον Μωυσή να εξέχουν πρόσωπο. Ξέρουμε τον Ιησού του Ναβί. Ξέρουμε τον Ηλία. Ξέρουμε τους προφήτες. Δόξα στον Κύριο. Ξέρουμε τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά όμως, αδελφοί, όλα αυτά είναι γραμμένα για να δείξουν το μοναδικό πρόσωπο. Το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Από τη Γένεση μέχρι τον προφήτη τον Μαλαχία. Μέχρι τον τελευταίο προφήτη. Και έτσι τελειώνει. Ξεκινάει με τις υποσχέσεις στη Γένεση. Θυμάστε πως υποσχέθηκε ο Θεός για το σπέρμα της γυναικός. Μιλάει για τον διάβολο, θα σου συντρίψει την κεφαλή. Ο Χριστός μας, που τη σύντριψε την κεφαλή επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δόξα τω Θεώ. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος θα στείλω, λέει, τον προφήτη τον Ηλία, που μιλούσε προφητικά για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να ετοιμάσει την οδόν τη δικιά μου. Όλο αδελφοί είναι γραμμένο, όλη η Παλαιά Διαθήκη δείχνει ένα πρόσωπο ιδιαίτερο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τον Θεό ο οποίος ενανθρώπισε. Τους μιλάει από τις γραφές, τους αναλύει, Κύριέ μου, ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε αυτή την ευλογία να έχουμε τις γραφές, αδέρφια, και εμείς να μπορούμε και να έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο να μας ερμηνεύει τις γραφές μέσα μας. Είμαστε διδακτοί του Κυρίου, δόξα τω Θεώ. Μας διδάσκει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από τις διακονίες που έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Αλλά όλα αυτά είναι ανθρώπινα, τη διδασκαλία όλη την κάνει ο Χριστός μας. Δόξα τω Θεώ. Το Πνεύμα το Άγιο χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, όπως ξέρουμε στο λόγο του Κυρίου μας. Και πλησιάζουν στην πόλη. Φτάνει να πλησιάσουν εκεί. Δεν είχαν καταλάβει ακόμα ποιος είναι ο Κύριος, αλλά ο Κύριος λέει προσεποιείται ότι πάγει μακρότερα. Εδώ είναι κάτι που να το προσέξουμε, αδελφοί. Δεν είναι η προσποίηση που λέμε εμείς, γιατί η προσποίηση δεν είναι κάτι καλό. Προσποιούμε, λέω ψέματα, δηλαδή κάνω κάτι άλλο και λέω θα κάνω κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό. Ο Κύριος μας, αδελφοί, ομιγέννητο είναι η αλήθεια. Εγώ μην δώσω η αλήθεια και η ζωή. Ο Κύριος, αδέρφια, ήθελε να τον σταματήσουνε. Ήθελε να του ζητήσουνε μείνε μαζί μας. Αυτό ήθελε ο Κύριος, αδέρφια. Να τον σταματήσουνε. Όπως η Συροφήνισσα αυτή της είπε, δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί από τα παιδιά και να το ρίψω στα κοινάρια. Εμείς αν ακούγαμε αυτό θα λέγαμε εντάξει φεύγω. Ξέρουμε όμως τι είπε η Συροφήνισσα, Κύριε. Αλλά ακόμα και τα κοινάρια, λέει, χορταίνουν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του Κυρίου. Δόξα τω Θεώ. Για αυτή τη γυναίκα πήγε, αδελφοί, ο Κύριος. Για αυτή τη γυναίκα βγήκε από τα όρια του Ισραήλ και πήγε στα όρια Τύρου και Σιδώνος εκεί. Για αυτή τη γυναίκα, για αυτή τη συνάντηση πήγε και της μιλάς έτσι, Κύριε. Εδώ, αδελφοί, ο Κύριος ήρθε και περπάτησε μαζί τους τόσες ώρες για αυτή τη συνάντηση, για αυτούς τους δύο, αδελφοί. Πήγε ιδιαίτερα ο Κύριος, εμφανίστηκε για το Θωμά. Έλα, Θωμά, να δεις. Έλα, Θωμά, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Δόξα στον Κύριο. Και επειδή για αυτούς πήγε ο Κύριος, βλέπουμε να προσποιείται ότι πάει μακρύτερα. Γιατί θέλει, αδελφοί, ο Κύριος να τον σταματήσουμε. Θέλει να τον σταματάμε. Θέλει να τον ζητάμε. Ναι, με Κύριε, άμα θες, σταμάτα. Όχι. Κύριε, θέλω να με επισκεφθείς. Θέλω να μείνουμε μαζί. Μείνε μαζί. Έκλεινε η μέρα. Έφτασε η εσπέρα. Έφτασε η νύχτα. Και ζούμε σε ένα σκοτάδι του κόσμου, αδελφοί, μέσα. Εμείς το φως. Θέλω, Κύριε, μαζί. Θέλω. Ο τυφλός περνούσε ο Κύριος από την Ιεριχώ. Φώναζε. Του φωνάζαν οι άλλοι. Μην φωνάζεις. Ο Κύριος δεν άκουγε. Άκουγε. Αλλά αυτός λέει έτσι μάλλον έκραζε. Γι' αυτόν πέρασε από εκεί, αδέρφια.
Και για μας περνάει ο Κύριος δίπλα μας κάθε μέρα, αλλά πρέπει να το σταματήσουμε. Πρέπει να του ζητήσουμε: Κύριε, σε έχω ανάγκη. Θέλω να έρθεις μέσα στην ψυχή μου περισσότερο, στην καρδιά μου. Θέλω να με ευλογήσεις, Κύριε. Θέλω να με βοηθήσεις, Κύριε. Θέλω να με δυναμώσεις, θέλω να με βαπτίσεις με Πνεύμα Άγιο, αν θέλει ο Κύριος. Θέλω να με θεραπεύσεις, Κύριε. Αμήν. Θέλω να αναλάβεις το πρόβλημά μου, Κύριε, σε παρακαλώ, μη φύγεις. Ο Κύριος, αδελφοί, γι' αυτό το ραντεβού πήγε. Αλλά όμως περίμενε τους δύο αυτούς ανθρώπους. Τους περίμενε να του πούνε: Κύριε, σταμάτησε εδώ, έλα μαζί μας. Καταλάβανε, δεν ξέραν ακόμα ότι είναι ο Χριστός, αλλά καταλάβανε ότι αυτός που είναι δίπλα τους έχει κάτι ξεχωριστό. Έχει κάτι ιδιαίτερο, γιατί είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δόξα τω Θεώ. Και ο Κύριος σταματάει, αδέρφια. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσεις από τον Κύριο να σταματήσει δίπλα σου και να μην σταματήσει. Αλλά να επιμένουμε, αδελφοί. Πρέπει, λέει, να προσευχόμεθα πάντοτε και να μην αποκάμνουμε. Το ζήτησα μία, δύο φορές, τρεις φορές, τελειώσαμε. Όχι. Να προσευχόμεθα και να μην αποκάμνουμε. Σαν τη γυναίκα αυτή, τη χείραμε τον άδικο κριτή. Δεν θα σταματάμε. Χρειάζεσαι Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα, μην το ξεχνάμε. Χρειάζεσαι θεραπεία κάθε μέρα, Κύριε, θεράπευσέ με. Μα γιατί βγαίνεις, αδελφέ, συνέχεια για ευχέ, λέω, εδώ μπροστά. Μία, δύο, τρεις. Θα βγαίνω συνέχεια μέχρι να με θεραπεύσει ο Κύριος. Θα το ζητάω από τον Κύριο. Δεν θα απελπιστώ. Δεν θα απελπιστούμε, αδελφοί. Μας αγαπάει ο Κύριος. Γιατί τον αγαπάμε και εμείς. Τον αγαπάς. Άμα τον αγαπάς και εγώ τον αγαπάω, μας αγαπάει ο Κύριος. Αδελφοί, δόξα τω Θεώ. Είναι δεδομένη αυτή η αγάπη για αυτούς οι οποίοι τον αγαπάνε. Και ο Κύριος σταματάει, αδέρφια. Σταματάει. Πάει μέσα στο σπίτι. Και καθώς μας λέει κάθονται για να φάνε, κάνει κάτι ο Κύριος, αδέρφια. Λαβών τον άρτον ευλόγησε και κόψασε διδύεις αυτούς. Κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Πας σε ένα σπίτι να σε φιλοξενήσουν, θα πάει ο οικοδεσπότης, θα πάρει το ψωμί, φέρει εκεί να μοιράσει, να δώσει. Αυτός πήρε τον άρτο, ο Κύριος μας, και ευλόγησε. Και τότε ανοίξαν τα μάτια τους, αδέρφια. Δόξα στον Κύριό μας. Έπρεπε να έρθει αυτή η στιγμή, αδέρφια, για να καταλάβουν. Και πώς ήρθε αυτή η στιγμή? Όχι ότι είδανε, αλλά ακούσανε το λόγο. Αδερφοί, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η πίστη στο λόγο του Κυρίου μας. Εκεί θέλει ο Κύριος, αδερφοί, να μας εκπαιδεύσει. Όχι να βλέπω. Δεν θέλω να δω για να πιστέψω. Δεν λέει ο λόγος του Θεού να δείτε για να πιστέψετε. Πίστη είναι, λέει, ελπιζομένων πεποίθησης. Βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αλλά τι κάνω? Πιστεύω για να δω. Δόξα στον Κύριό μας. Και εδώ, αδελφοί, ο Κύριος χρησιμοποιεί και θέλει να μας μάθει την αξία του λόγου του Κυρίου. Μπορούσε να τους πει ο Κύριος: Εγώ είμαι. Μπορούσε να το πει ο Κύριος: Κύριος είμαι. Αλλά όμως, αδελφοί, ήθελε να τους ωφελήσει περισσότερο. Πολλά μπορεί να κάνει, Κύριε, γιατί δεν το κάνεις αυτό στη ζωή μου? Θέλω να, αυτό που θα σου δώσω να το καταλάβεις και να με δοξάσεις και να εκτιμήσεις αυτό το οποίο έχεις. Γιατί δεν το κάνεις, Κύριε, να με θεραπεύσεις αμέσως και ταλαιπωρούμε? Γιατί, Κύριε, τόσο καιρό να περνάμε μέσα από την Ασία, τις περιοχές της Ασίας, ο Παύλος με τον Σίλα και τον Τιμόθεο μαζί, και να περνάμε και να μην μπορούμε να κηρύξουμε το λόγο και να μας εμποδίζει το πνεύμα? Σας θέλω για κάπου αλλού. Δεν μπορεί να μας το πεις από την αρχή, Κύριε? Ο Κύριος, αδελφοί, κάνει το καλύτερο για μας. Είμαστε άνθρωποι, δεν τα ξέρουμε όλα. Μας τα λέει στο σημείο που όταν ο Κύριος θέλει να μας το πει. Και το μεγάλο σημείο, αδελφοί, είναι να ανοίξει η καρδιά μας στο λόγο του Κυρίου μας. Ο Κύριος τους έπιασε στην αρχή από το λόγο. Τους ερμήνευσε όλα τα γεγραμμένα περί αυτού στον Μωυσή και στους προφήτες. Εκεί είναι, αδελφοί, που άνοιξε η καρδιά τους. Η καρδιά μας ανοίγει στο λόγο του Κυρίου. Η πίστη είναι εξακοή σε ιδέα κοίδια του λόγου του Κυρίου. Να σας πω αποδείξεις ότι ο Θεός υπάρχει, ότι το ένα... Δεν υπάρχουν, αδελφοί, αποδείξεις. Είναι πίστη στο λόγο του Κυρίου, δόξα τω Θεώ. Να σας πω επιστημονικά
τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο, δεν μετράει. Αυτό που σώζει τον άνθρωπο και μας έσωσε είναι η ακοή του Λόγου του Θεού. Η πίστη είναι εξακοής, η ιδέα ακοή του Λόγου του Θεού. Και άμα θέλεις να αυξηθεί η πίστη σου και να αυξηθεί η πίστη μου, όπως ήταν τους μαθητάς, ζητήσαν οι μαθητές, θα διαβάζω περισσότερο το Λόγο του Κυρίου. Θα κάνω περισσότερο το θέλημα του Θεού και σε αυτή την πορεία αυξάνεται η πίστη. Ο Αβραάμ αυτό δεν έκανε, αδέρφια. Τι έκανε? Άκουσε την εντολή του Κυρίου. Απάνω θυσιάσει το γιο σου, δύσκολα. Δεν μπορεί να το λέει αυτό ο Θεός. Κι όμως ο Θεός το είπε. Και πολλές φορές, αδελφοί, έρχεται ο εχθρός και λέει: δεν μπορεί ο Θεός να το λέει αυτό. Αν το λέει στο λόγο του, το λέει. Δόξα στον Κύριό μας. Δεν μπορεί να το λέει ο εχθρός, ε. Και όταν ο Αβραάμ, αδελφοί, πήγε να θυσιάσει, και ξέρουμε καλά την ιστορία, τότε ο Κύριος, αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος τον ευλόγησε και λέει ο Ιάκωβος, λέει: βλέπετε ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων αυτού ετελειώθη η πίστη. Δόξα τω Θεώ, αδέρφια. Θέλουμε να αυξηθεί η πίστη μας. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και βάζω τον εαυτό μου στο Λόγο του Κυρίου. Θέλω να τον εκτελέσω και εκεί επάνω που κάνεις αυτό τον αγώνα αυξάνεται η πίστη σου. Όταν θα πει ο Κύριος, παιδί μου, λέμε ένα παράδειγμα, μη ψεύδεσαι. Και έρχεται εκεί στη δουλειά, μεγάλος πειρασμός, να πω ένα ψέμα γιατί αλλιώς θα χάσω τη δουλειά μου. Τι κάνει το παιδί του Θεού, λέει? Όχι, θα πω αυτό το οποίο πρέπει να πω. Γίνεται ένας αγώνας. Πολύ μεγάλος. Και κάνουμε πολλές φορές αγώνα, αδελφοί, να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Και όταν κάνει το παιδί του Θεού το θέλημα του Θεού, τότε, αδελφοί, έρχεται και αυξάνεται η πίστη του. Μόλις το εκτελέσεις το λόγο του Κυρίου, αυξάνεται η πίστη σου. Έτσι αυξάνεται η πίστη μας, αδέρφια. Και εδώ ο Κύριος, αδελφοί, επειδή ξέρει την καρδιά μας, ξέρει το συμφέρον μας, έρχεται και τους μιλάει για τις γραφές. Από τις γραφές. Και τώρα ανοίγουν τα μάτια τους. Και τώρα καταλαβαίνουν. Και τώρα εννοούν τι? Ότι είναι αναστημένος ο Χριστός, αδέρφια. Δόξα τω Θεώ. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι, αδελφοί, πολύ μεγάλο για την Ανάσταση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, στην προς Εφεσίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Να το δούμε από το εδάφιο 16. «Δεν πάβομαι, λέει, ευχαριστών των Θεών υπερημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωσιν αυτού». Εδώ είναι χριστιανοί στην Έφεσο. Ο Παύλος μιλάει σε αδέρφια μας. Μιλάει σε εμάς το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα κάνουμε? Ζητάει, λέει, να σας δώσει ο Κύριος πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Και επίγνωση σημαίνει, αδελφοί, καλή γνώση. Να το γνωρίζω πιο καλά. Και όταν διαβάζουμε τη γραφή, όταν πληρωνόμεθα με Πνεύμα Άγιο, όταν στεκόμεθα εκεί που μας θέλει ο Κύριος, έρχεται ο Κύριος και δίνει αυτή την ωραία επίγνωση. Καλή γνώση. Όχι έτσι απλά. Πιστεύει? Ναι, πιστεύω στο Θεό. Άμα πιστεύει στον Κύριο, και μας λένε και έξω, αδελφοί, ξέρουμε πολύ καλά, είναι συνηθισμένο. Πιστεύει? Ναι, πιστεύω. Πιστεύει ότι υπάρχει ανάσταση νεκρών? Ναι, αυτό, λέει, ποιος το ξέρει? Ενώ εμείς πιστεύουμε, αδελφοί, δόξα τω Θεώ. Πιστεύουμε πραγματικά. Πιστεύουμε θα αναστηθούμε. Μας συνανέστησε ο Κύριος και μας συνεκάθισε. Και όταν βαπτιστήκαμε, σταθήκαμε στο όνομα του Χριστού, θάψαμε τον παλιό άνθρωπο και αναστηθήκαμε σε νέα ζωή. Αλλά θα αναστήσει και τα θνητά σώματά μας. Δόξα τω Θεώ. Θα έρθει η απολύτρωση του σώματός μας, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Προσεύχομαι, λοιπόν, να σας δώσει πνεύμα σοφίας, αποκαλύψει επίγνωση αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοό σας. Χρειαζόμαστε περισσότερο φωτισμό. Αμήν, αδέρφια, κάθε μέρα. Κάθε μέρα να μας φωτίζει ο Κύριος. Αυτό το ζητάμε. Η οφθαλμή του νοό σας, τα μάτια της ψυχής μας, αδελφοί, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Να καταλάβετε, λέει, να καταλάβουμε, αδέρφια, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Λέμε, ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Έχει υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Το μέγεθος της δυνάμεως αυτού, αδελφοί, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Το πιστεύουμε μόνο. Το υπερβάλλον, λοιπόν, μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας. Πού φαίνεται η δύναμη του Θεού, αδέρφια?
σε εμάς που πιστεύουμε. Εκεί όταν πιστεύεις και εμπιστεύεσαι το Θεό, θα φαίνεται περισσότερο η δύναμη του Θεού επάνω σου. Πίστεψε στο Λόγο. Όχι για να σωθούμε, σωθήκαμε δόξα στον Κύριό μας, λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά χρειάζεται συνέχεια να πιστεύουμε στο Λόγο, αδελφιά. Θα φαίνεται περισσότερο η δύναμη του Θεού μέσα μας. Κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, έχει ένα κράτος ισχύως ο Κύριος, μοναδικό, την οποία ισχύ ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ των νεκρών, αδελφία. Η δύναμη του Θεού, η μεγάλη, είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας, αδελφοί. Δεν είναι ούτε τα σύμπαντα αυτά που βλέπουμε και θαυμάζουμε, ούτε η γη μας, ούτε η κτήση αυτή και τα θαυμάσια τα οποία τα κάνει ο Κύριος όλα. Αδελφοί, η μεγάλη δύναμη του Κυρίου την ανέστησε τον Χριστό. Δόξα τω Θεώ, αναστήθηκε. Και εκεί θα φανεί και η μεγάλη δύναμη, αδελφοί, όταν θα αναστηθούμε κι εμείς. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Την οποία ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ των νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής. Πατέρα, λέει, σε παρακαλώ, όταν προσευχόταν ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θέλω να είμαι μαζί σου και να μου δώσεις τη δόξα, λέει, την οποία έχω παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Δόξα στο Θεό, τι μυστήρια, αδελφοί, δόξα στον Κύριο. Κάθισε, λέει, εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Πάνω από κάθε αρχή, πάνω από κάθε δύναμη, πάνω από κάθε εξουσία, πάνω από κάθε πνευματική δύναμη, πάνω από δυνάμεις και κυριότητες, είναι αυτές όλες οι πνευματικές οντότητες που υπάρχουν, αδελφοί, δόξα τω Θεώ, πάνω από όλα αυτά είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέει, χάρισε εις αυτόν το υπερπάν όνομα, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί, που λατρεύουμε το υπερπάν όνομα. Αλληλούια. Γνωρίσαμε το υπερπάν όνομα. Δόξα στον Κύριό μας. Και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνο εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν, τον Χριστό μας, κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Δόξα τω Θεώ, αδελφιά. Η κεφαλή μας, ο Χριστός, αδέρφια, δόξα στον Κύριό μας. Ήτις είναι το σώμα αυτού, είμαστε το σώμα του Χριστού, αδέρφια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μέλη αλλήλων και σώμα Χριστού είμαστε, δόξα στον Κύριο. Το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος, η Εκκλησία. Η Εκκλησία η οποία, αδερφή, αυτό το σύμπαν θα χαλάσει. Το ξέρουμε, το λέει ο Πέτρος, με φωτιά. Η Εκκλησία θα μείνει για πάντα. Όσο ζει ο Χριστός μας, ο Θεός μας, που είναι αιώνιος Θεός, τόσο θα ζούμε και εμείς μαζί Του, αδέρφια. Δόξα τω Θεώ, όχι 50, 100, 200, 200 εκατομμύρια ή στην ιωστή που λένε οι άνθρωποι, αλλά για πάντα. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού μας, αδέρφια. Και η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού μας. Και ο Απόστολος Παύλος και στην προσκολοσαΐς επιστολή, αδερφή, λέει κάτι για την Ανάσταση του Χριστού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 14, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνη, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν, για τον Χριστό μας, αδέρφια. Και εμείς γι' αυτόν ζούμε. Γιατί ζεις, για τον Χριστό ζω. Για τον Χριστό ζούμε. Γιατί θα ζήσουμε αιώνια μαζί του, αδέρφια. Δόξα στον Κύριό μας. Αλληλούια. Ζεις για τον Χριστό. Να ζήσουμε περισσότερο, αδέρφια. Μερικές φορές βάζουμε και τον εαυτό μας λίγο. Ζω και για το χάρι λιγάκι. Θέλω και το χάρι. Έρχεται αυτή η επιθυμία από μέσα. Αλλά τι λέμε μετά? Όχι, Κύριε, για σένα θέλω να ζήσω. Να αρνηθώ αυτόν τον κόσμο. Να αρνηθώ τις επιθυμίες του κόσμου αυτού. Για σένα θέλω να ζήσω, Κύριε. Και θα έρθει η ευλογία του Κυρίου μας, αδέρφια μου. Δόξα στο Θεό. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Το λέει πάλι εδώ. Η κεφαλή. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε κεφαλή, το Χριστό μας, αδέρφια. Αλληλούια. Δόξα τω Θεώ. Και πήλε άδου, δεν θέλουν συσχύσει κατά αυτής. Η Εκκλησία θα προχωρήσει
Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών και κανείς δεν μπορεί να σταθεί, αδελφοί, σε αυτή την θριαμβευτική πορεία της Εκκλησίας, γιατί όχι ότι είμαστε εμείς κάτι, αλλά είναι ο Χριστός μας μπροστά, αδέλφια. Είναι η κεφαλή ο Χριστός μας. Και αυτό είναι ωραίο να τον ακολουθούμε, αδέλφια, δόξα τω Θεώ. Και ο Κύριος μας μετά, οι μαθητές βέβαια αυτοί οι δύο, δεν μπορούσαν να σταματήσουν, ξαναγυρίσανε πάλι πίσω. Πώς αλλάζει ο Θεός τα σχέδιά μας. Κάνανε σχέδιο να πάνε στο σπίτι τους, να πάνε να ξεκουραστούν και να κοιμηθούμε, και αυτή η υπόθεση τώρα τελείωσε. Δεν τελείωσε, αδέρφια, δόξα τω Θεώ. Ο Χριστός δεν τελειώνει. Δόξα στον Κύριο. Αρχίσαμε με τον Χριστό και δεν τελειώνουμε. Δόξα στον Κύριο. Και ξαναγυρίζουν πάλι πίσω. Τι κάνεις τώρα, πάλι πίσω, ναι, γιατί είδαμε τον Χριστό αναστημένο. Αυτός είναι, αναστήθηκε. Βρίσκουν εκεί βέβαια και τους 11, εμφανίζεται ο Κύριος και εκεί μαζί, αδελφοί, και να τελειώσω με αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος, το οποίο είπε στο εδάφιο 44, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότι έμεινε έτοιμη θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Πάλι ο Κύριος μιλάει για τον λόγο. Θα πληρωθούν όλα. Και όταν ο Κύριος πειράστηκε από τον διάβολο, αδελφοί, τι έλεγε? Είναι γεγραμμένον. Ο ίδιος ο Χριστός έγραψε το λόγο. Δόξα τω Θεώ. Αλλά είναι γεγραμμένον. Για να μας δείξει, αδελφοί, τι μεγάλη δύναμη έχει το γεγραμμένο. Ο λόγος του Κυρίου μας. Δεν μιλάμε. Ο Πέτρος λέει, δεν ακολουθήσαμε μύθους σοφιστικούς, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, όντες εν το όρι το Αγίο. Δόξα τω Θεώ. Αυτά που σας λέμε δεν είναι παραμύθια. Και αυτά που η Εκκλησία του Χριστού λέει δεν είναι, αδελφοί, παραμύθια, είναι η αλήθεια. Αδελφοί, έχουμε την αλήθεια. Τη μόνη αλήθεια. Γιατί είναι ο Χριστός μας, δόξα τω Θεώ. Αυτή είναι, και το λέμε έξω και μας λένε οι άνθρωποι ότι είστε το ένα, είστε το άλλο, είστε πάθατε ή ότι έχετε θρησκευτικό παραλήρημα και πολλά. Έχουμε την αλήθεια, αδελφιά. Μα γιατί είμαστε έτσι λίγοι? Ο Κύριος το είπε, μη φοβού το μικρό πίμνιον. Είμαστε το μικρό πίμνιο, αδέρφια, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά λέει, μη φοβάσαι, γιατί ο Πατέρας ευδόκησε να σας δώσει τη Βασιλεία. Και εδάφιο 45, τότε διήνυξε αυτόν τον νουν δια να καταλάβωση τας γραφάς. Τον είδανε αναστημένο τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος κάνει και μια άλλη επέμβαση, αδερφοί, στο νου. Εκεί που λέει ο Παύλος, προσεύχομαι να πάρετε πνεύμα αποκάλυψης, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Τους άνοιξε το νου. Είναι ενέργεια του Κυρίου, αδελφοί. Δεν είναι δικιά μας γνώση. Δεν είναι δικιά μας γνώση. Μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει καλά ορισμένα πράγματα από το Λόγο του Θεού, αλλά να μην ξέρει το Χριστό. Εμείς γνωρίσαμε το Χριστό, αδελφοί. Ο Πέτρος λέει, εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και εδώ έρχεται, αδελφοί, ο Κύριος και ανοίγει το νου. Και εμάς, αδελφοί, μας άνοιξε το νου να εννοούμε τις γραφές. Δεν είμαστε κάτι καλύτεροι από τους άλλους. Αλλά τι κάναμε? Πήγαμε στο Χριστό. Άνοιξε την καρδιά ο Κύριος, αδελφοί, της Λυδίας. Δίνηξε την καρδιά της για να προσέχει τα έθιμα του Παύλου λαλούμενα. Γιατί η Λυδία ήθελε να ακούσει το λόγο του Κυρίου. Και εδώ κάνει κάτι θαυμαστό, αδελφοί, ο Κύριος. Άνοιξε μας, Κύριε, το νου περισσότερο. Άνοιξε μου το νου, Κύριε. Το χρειαζόμαστε, αδέφια, όλοι μας. Κι εγώ πρώτος, να μας ανοίξει το νου. Πού θα γίνει? Στην προσευχή, στη μελέτη του Λόγου του Κυρίου, στην επαφή με τον Χριστό μας, αδέφια. Μέσα στην Εκκλησία ακούμε το Λόγο του Κυρίου. Δεν ήρθαμε έτσι από συνήθεια. Κάθε φορά που ακούμε το Λόγο του Θεού, έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτει, μας ανοίγει το νου. Ο Κύριος το κάνει αυτό, αδέφια, με τρόπους διάφορους. Διήνυξε αυτό το νου να εννοούνε, να καταλάβωση τας γραφάς. Δόξα τω Θεώ. Αυτή είναι η ευλογία την οποία δίνει ο Κύριος, αδέρφια, και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται ο Κύριος. Και τώρα, αδελφοί, οι μαθητές βέβαια περιμένανε την επαγγελία του Πνεύματος του Αγίου εκεί στα Ιεροσόλυμα. Εμείς τώρα περιμένουμε την αρπαγή. Δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε να ζήσουμε μαζί με Αυτόν, αδελφοί. Αμήν, ο Κύριος να ευλογήσει.